Με πορεία κατευθύνθηκαν στο Υπουργείο Μακεδονίας Δράκης. Εντάξει, με συγχωρήσεις, Παύλο Σαρόγλου, θα σε διακόψω για να ξανασυνδεθώ με τον Μίλτο Σακελάρη. Τι συμβαίνει, Μίλτο, το βλέπουμε. Έχουμε, Εύα, έχουμε μέλη φοιτητικών οργανώσεων και της Ανταρσία που προσπαθούν να εισβάλλουν αυτή τη στιγμή στη Βουλή δίπλα στον Άγρινο, στον στρατιώτη. Έχουμε συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις τώρα, Εύα. Οι φοιτητές προσπαθούν να σπάσουν το αστυνομικό κλειό και να εισβάλλουν στη Βουλή. Ωστόσο, είναι οι αστυνομικές δυνάμεις εδώ που έχουν στήσει ένα φραγμό και προσπαθούν να τους αποθήσουν. Επικρατεί. Παρακολουθούμε λοιπόν, είμαστε κυρίες και κύριοι σε απευθείας σύνδεση έξω από τη Βουλή. Μίλτο Σακελάρη, μέλη του ΠΑΜΕ και της Ανταρσία μας είπες πως προσπαθούν να εισβάλλουν στο Κοινοβούλιο. Προσπαθούν, ακριβώς έτσι είναι, Εύα, μέλη της Ανταρσία. Προσπάθησαν πριν από λίγο με μια έφοδο που έκαναν να εισβάλλουν στη Βουλή εδώ δίπλα στον άγνωστο στρατιώτη. Ωστόσο, είναι οι δυνάμεις της ΣΥΜΕΤ εδώ, οι οποίες έχουν στήσει έναν κανονικό φραγμό και δεν επιτρέπουν στους φοιτητές. Πάμε πάνω εκεί. Βλέπετε τώρα εδώ τη ζωντανή εικόνα. Οι φοιτητές παραμένουν εδώ και δεν πρόκειται να αποχωρήσουν, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά, ενώ έχουν απλώσει και ένα πανό στο οποίο γράφουν κάτω τα ξερά σας από την απεργία. Είναι η πρωτοβουλία πρωτοβάθμιων σωματείων, όπως βλέπουμε χαρακτηριστικά. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ και της ΣΥΜΕΤ έχουν απλωθεί στη Βουλή και έχουν στήσει ένα κανονικό φραγμό. Δεν έχουν περάσει οι φοιτητές και τα μέλη της Ανταρσία μέσα στη Βουλή και μένα να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση σε λίγη ώρα, Εύα. Μίλτο, να πάρεις και μία ανάσα. Οι δυνάμεις των ΜΕΤ λοιπόν έχουν παραταχθεί εκεί προκειμένου να εμποδίσουν τα μέλη της Ανταρσία να εισβάλλουν στο Κοινοβούλιο όπως επιχείρησαν. Λένε λοιπόν πως θα μείνουν εκεί, διαμαρτύρονται. Είναι κόκκινο πανί για αυτούς η διάταξη για τις απεργίες, το 50-1, προκειμένου να ληφθεί η απόφαση για απεργία στα πρωτοβάθμια σωματεία. Άλλα ζητήματα τα οποία προκαλούν την ένταση είναι και το ζήτημα των πληστηριασμών. Είναι ένα από τα 399 άρθρα που περνάει, συζητείται, έχει ξεκινήσει η συζήτηση στην Βουλή με τελικό στόχο την ψήφιση την Δευτέρα. Αυτές είναι λοιπόν η ζωντανή εικόνα έξω από το Ελληνικό Κοινοβούλιο καθώς ψηφίζεται το πολυνομοσχέδιο Μαμούθ προκειμένου να κλείσει η τρίτη αξιολόγηση. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την εικόνα ζωντανή αυτή τη στιγμή από το Σύνταγμα, κυρίες και κύριοι, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Βλέπουμε το πανό που έχουν αναρτήσει τα μέλη της Ανταρσία. Νωρίτερα είχε ολοκληρωθεί το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ με όπως εκτιμούσαν οι δυνάμεις της αστυνομίας, τουλάχιστον 6.000 άτομα εκεί. Λοιπόν, κρατώντας την εικόνα από το Σύνταγμα, να πάμε και πάλι στον Παύλο Σαρόγλου για να δούμε, Παύλο, και στην Θεσσαλονίκη που σε πολύ πιο ήρεμο τόνο συνεχίστηκαν εκεί και ολοκληρώθηκαν τα συλλητήρια και οι διαδηλώσεις. Όπως σας έλεγα και πριν, Εύα, η βροχή δεν πτώισε τους διαδηλωτές σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Είχαμε τρεις συγκεντρώσεις και δύο πορείες, περίπου 300 άτομα, εξωκοινοβουλευτική αριστερά και μέλη του